τον χώρο του παλαιού αεροδρομίου του Αμυγδαλαιών, ο οποίος τελεί προς αξιοποίηση σύμφωνα με τις δρομολογημένες διαδικασίες, επισκέφθηκε ο βουλευτής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ο κ. Λαζαρίδης είχε θέσει επιτακτικά στο δημόσιο διάλογο από την πρώτη στιγμή που εξέφρασε το ενδιαφέρον του να είναι υποψήφιος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Το παλιό αεροδρόμιο του Αμυγδαλαιώνα, μαζί φυσικά και το χωριό, πολύ σύντομα θα είναι το κέντρο διεθνούς αεροπορικής εκπαίδευσης. Και αυτό γιατί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκπαίδευσης πιλότων στην Ευρώπη, η Εγνατία Aviation, που έχουμε την τύχη να εδρεύει στην Καβάλα, κέρδισε τον διαγωνισμό του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, αποκτώντας το αεροδρόμιο. Το είχα ζητήσει από το 2018. Το είχα προτάξει στο αναπτυξιακό μου σχέδιο 2020-2050. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που μία προεκλογική μου δέσμευση γίνεται πράξη. Είμαι ικανοποιημένος ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι έρχεται μία επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργήσει δεκάδες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Συνεχίζω με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τη δουλειά προς όφελος της Καβάλας και των συμπολιτών μου.